Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, κύριε κύριε Ελπιδοφόρε, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί γέροντες, γερόντισες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τελευτίσαντος ανδρός δικαίου, ουκ όλητε ελπής, ανήρ φρόνιμος ησυχίαν Άγιοι και στόμα ταπεινών μελετά σοφίαν. Και ειδού δια των πολυαγαπημένων μας γέροντα και πατέρα έφτασεν ο καιρός του ποιήσε το Κυρίο και προσέφερεν η καλύτερον ο ίδιος ο Κύριος παρέλαβεν προσφοράν Αγίαν ευάρεστον εις αυτόν τον μέγαν αρχιερέα την αγνήν και καθαράν του ψυχούλα του μακαριστού γέροντος. Ειδού ζώμεν την τελευταίαν ώραν της επιγής σωματικής παρουσίας του γέροντος και τον αποχαιρετούμε με άπειρη οικία αγάπη, με προσμονή και ελπίδα να συναντηθούμε και πάλιν διευχών του Αγίων, εις την επουράνιον βασιλείαν του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Να συναχθούμεν όλοι μαζί και πάλιν, όπως και τώρα, εκεί στην συνοδείαν του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του και Πάπου ημών, όπως ο Γέροντας τον ανέφερε, και μετά του οποίου έξαφνα σήμερα ευρέθη για πρώτη φορά μετά 60 χρόνια από την ουσιακή κοίμηση την 15η Αυγούστου του 1959. Και έτσι η συνοδεία των ουσιωτάτων αυτών γερόντων συνεπληρώθη με το τελευταίο μέλος της. Η χαρά και η λύπη συνυφασμένες σήμερα κατακλείζουν τις καρδιές μας. Λυπούμεθα μεν διότι έφυγε από κοντά μας και πλέον δεν βλέπουμε με τα σαρκικά μας μάτια το λαμπερό, το χαρούμενο, το γεμάτο ηλαρότητα, γλυκύτητα και αγάπη παιδικό πρόσωπον του Αγίου Γέροντος και δεν ακούμε την παρήγορο φωνή του, τα σοφά νουθεσίας, τα ελπιδοφόρα λόγια του που με τόση ευγένεια, αγάπη και κυρίως διάκριση μας απίφθινε πάντοτε. Τέτοιες στιγμές όμως δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε έστω ακροθυγώς σε όσα ζήσαμε και διδαχθήκαμε από τον Άγιο αυτόν Γέροντα με λόγια και διαγραφίδος αλλά κυρίως διέργων δια του παραδείγματος κατά των λόγων του Κυρίου ο ποιήσας και διδάξας ούτως μέγας κληθήσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Γέροντας έλαβε από Θεού αυτό το χάρισμα ώστε να μεταδίδει στους γύρω του πολλήν αγάπη. Αγάπη όχι γήινη, όπως την γευόμεθα από συγγενείς και φίλους, αλλά αγάπη θεϊκή. Καθώς του την παρήχε πλουσίαν ο Θεός και με την σειρά του την μετέδιδε αφιδόλευτα στους ανθρώπους. Μαζί του συνέβαινε αυτό το παράδοξο και θαυμαστό, καθώς ευρίσκωσουν πλάι του, αισθανώσουν μέσα σου σιγά σιγά να γεμίζεις από μία αίσθηση χάριτος, την οποία να μην μπορείς να ελέγξεις και αυτό να διαρκεί και εσύ να αναρωτιέσαι από πού έρχεται αυτή η αίσθηση. Ο Γέροντας ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και πρόσεχε να μην λυπήσει κανέναν. Ακόμη και όταν η περίσταση επέβαλε την επιτίμηση, έβλεπε στα λαμπερά και διεισδυτικά μάτια του όχι θυμό, αλλά την ηρεμία, την γαλήνη, το ατάραχον, το απαθές, την αγάπη. Ως βάση όλης της μοναχικής αποταγής και γενικώς της εν Χριστώ ζωής, διεκήρυται κατά μίμηση Χριστού, ο οποίος εγένετο υπήκοος έως θανάτου σταυρικού, την αρετή της υπακοής στο γέροντα, στη γερόντισσα, από την οποία υπακοή εκπηγάζουν όλες οι αρετές. Όλη η διδασκαλία του δεν ήταν κάτι δικό του. Ήταν η συνέχεια και το βίωμα της γνησίας παραδόσεως των Αγίων Νηπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και τον κατέστησε ο Θεός μέγαν μίστην της χάριτος και των θεϊκών μυστηρίων. Ως γνωστόν, ο μακαριστός γέροντας ήταν αυτός που επέμενε πάρα πολύ λόγο και γράμματι στην καλλιέργεια της μονολόγης της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», η οποία μας έλεγε «Είναι ικανή να σε βάλει στον παράδεισο». Μεγάλη του αγάπη ήταν ο Σταυρός.
σήκωσε το βαρύ σταυρό του, αυτός ο μικροκαμωμένος και αδύναμος άνθρωπος, αλλά γίγαστο πνεύματι, τον σήκωσε έως τέλους αγωνγίστος και μάλιστα με πολύ χαρά, γιατί προσέβλεπε στο μεγάλο πνευματικό κέρδος. Αντιμετώπιζε τις όποιες δυσκολίες και ήταν πολλές και δυσβάστακτες, με απέραντη πίστη και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και πύρινη προσευχή, δι' αυτό και πάντοτε λάμβανε την απάντηση του Θεού, στην οποία και έκανε υπακοή τελεία, είτε ήταν θετική είτε αρνητική. Δια τούτο κάποιες φορές μερικές ενέργειές του μας προβλημάτιζαν, διότι δεν ήταν σύμφωνες με τη δική μας λογική. Όμως τελικά το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών του ήταν πάντοτε το προσδοκόμενο, διότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού που το δικά μας φτωχά και αδύνατα μυαλά δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Πάντοτε σε όλη του την ζωή για τον εαυτό του αγαπούσε τα απλά, τα ταπεινά, τα αφανή και όχι την δόξα. Τον ενδιέφερε μόνο να βοηθήσει να σωθούν οι ψυχές όσων εκ των ανθρώπων ζητούσαν τη βοήθειά του, αλλά και όσων έβλεπε να παρασύρονται στον κατήφορο της απολίας. Πάντα διέκρινε την ουσία των πραγμάτων και όχι τα εξωτερικά σχήματα και έκαμε τα πάντα ή να πάντα στην ασώση και όλα εις δόξαν Θεού και μόνον. Για τον Θεό διάλεγε και προσέφερε πάντοτε ό,τι καλύτερο μπορούσε και πνευματικής φύσεως και υλικής. Ήθελε ο ναός του Θεού να είναι εστολισμένος και στις λεπτομέρειες ακόμη με ό,τι πιο όμορφο και σεμνό. Ως γνήσιος πατέρας και ποιμένας, υπεραγαπούσε όλα του τα πνευματικά παιδιά, τόσον τους μοναχούς και μοναχές όσον και τους λαϊκούς. Και θα αναφέρω στην αγάπη σας μία μαρτυρία εκ των πολλών, δείγμα αυτής της μεγάλης αγάπης. Το έτος 1986 επισκέφθησαν στα κατουνάκια του Αγίου Όρους τον Όσιο Εφραίμ, παραδελφό του γέροντός μας, δύο πνευματικά του παιδιά. Όταν τους αντίκρισε ο Όσιος Εφραίμ, τους λέγει με έμφαση: «Πολύ πλούσιος ο γέροντάς σας». Το απαντούν εκείνοι έκπληκτοι: «Μα ο γέροντάς μας δεν είναι καθόλου πλούσιος γέροντα». «Είναι», απαντά εκείνος και συνεχίζει: «Τον είδα μπροστά στο θρόνο του Χριστού και του είπε ο Χριστός: Πάτερ Εφραίμ, πολύ με ανέπαυσες, εισέλθε στην χαρά του Κυρίου σου». Ο γέροντας ευχαρίστησε ταπεινά τον Κύριο, αλλά του είπε πως έχει και τους μοναχούς του. Και τις μοναχές. Και αν δεν μπουν και αυτοί όλοι στον παράδεισο, δεν θα ήθελε ούτε αυτός να περάσει μέσα. Ο Χριστός μας συγκατένευσε, αλλά ο γέροντας πρόσθεσε: «Ξέρεις Χριστέ μου, έχω και τους λαϊκούς». «Παρακαλώσε και για αυτούς». Τελικά ο Κύριος συγκατένευσε να βάλει και αυτούς όλους στον παράδεισο μαζί με τον γέροντά σας. Οπότε λέγει ο Όσιος Εφραίμ ο κατουνακιώτης: «Καταλαβαίνετε πόσο πλούσιος πνευματικός είναι ο γέροντάς σας. Έχει πολύ παρησία στο Θεό». Έχουμε μαρτυρίες ότι ο γέροντας παρέμενε στη ζωή γιατί είχε αγωνία για τα πνευματικά του παιδιά. Και αυτό το βλέπουμε μέχρι τώρα. Πόσο ήθελε να δίνει χαρά σε όλους, μικρούς και μεγάλους, παρόλη τη βεβαρημένη υγεία του και την ηλικία του. Είναι πολλές οι θαυμαστές επεμβάσεις του Αγίου Γέροντος, μαρτυρούμενες υπό πλήθους μοναχών και λαϊκών. Αλλά αυτά τα αφήνουμε στο Δεσπότη Χριστό και την Εκκλησία του να κριθούν στο μέλλον. Αξίζει να αναφέρουμε κάτι προσωπικό προς ένδειξη του ύψους του ανδρός. Κάποτε
ευρισκόμενος σε πολλές δυσκολίες και πειρασμούς εξαιτίας του βάρους της ηγουμενίας και ζητώντας βοήθεια από τον γέροντα, κάτι που έγινε το τακτικότατα ιδιαίτερο στα πρώτα χρόνια, μου απήντησε ως εξής: «Μου μη φοβού, παιδί μου, ο σταυρός σου είναι και δικός μου σταυρός, δεν σε εγκαταλείπω. Σε εύχομαι πάντοτε να σε επισκιάζει Θεία Χάρης διαλύουσα τα νέφη των πειρασμών». Κατά τον τύπον του Οσίου γέροντός του Ιωσήφ του Ησυχαστού και παππού ημών, δεν θα μπορούσε ο σεβαστός γέροντας, ως εμπειρότατος εκπαιδευτής όπου ήταν στον πνευματικό πόλεμο, να λείπουν και οι ωφέλιμες επιτιμήσεις και λοιπές δοκιμασίες προς όλους μας. Πάντοτε όμως μεταπολής διακρίσεως. Τον χιλιοευγνωμονούμε και απείρως ευχαριστούμε για όλα. Αν έχουμε κάτι καλό, είναι του πατέρα μας, η κόπη και όχι η δικό μας. Όλα γίνονται με την ευχή του και τους σωτήριες νουθεσίες του προς δόξαν του Θεού και μόνο. Άγιε γέροντα, πολύ αγαπημένε μας πατέρα, μας προσφέρατε απλόχερα πολύ πολύ αγάπη. Τόση που εγώ προσωπικώς δεν την αξίζω. Μας εξοπλίσατε με πολλά εφόδια για να αντιπαλέσουμε στον αόρατο πόλεμο. Ευκαίρος ακαίρος μας λέγατε, με αυτά που σας έμαθαν όλοι σας γίνατε μισή πνευματικοί για να μπορείτε να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους στο εγγύς μέλλον. Και συνέχιζε, ό,τι λέμε δεν είναι από τα βιβλία, αλλά τα πάθαμε, τα ζήσαμε, τα κάναμε πράξη και σας τα παραδίδουμε έτοιμα. Πατημένος δρόμος, με απόλυτη σιγουριά για το αποτέλεσμα που είναι η σωτηρία της ψυχής. Άγιε γέροντα, πολυσέβαστε αγαπημένε μας πατέρα, για ό,τι σας λυπήσαμε ως παιδιά σας ταπεινά και άτακτα και σίγουρα σας λυπήσαμε, σας πικράναμε εκούσια και ακούσια και πρώτος η ελαχιστότητά μου, λαμβάνω το θάρρος εκ μέρους όλων να σας ζητήσουμε ταπεινά γονιπετής να μας συγχωρήσετε. Παρακαλούμε από εκεί που πορεύεστε προς όνει αγαπήσατε εκ νεότητος να στείλετε παρηγορία στις ψυχές μας και να μην μας εγκαταλείψετε ποτέ. Δεηθείτε παρακαλούμε στο Δεσπότη μας Χριστό να μας ενισχύσει να συνεχίσουμε το ειδικό σας έργο ενωμένοι όλοι μας όπως διακαώς το επιθυμείτε και πάντοτε μας το αναφέρατε, ώστε όλοι ομού ενωμένοι και αλληλοβοηθούμενοι με ταπείνωση και αγάπη και κατανόηση να αντιπαρερχόμεθα κάθε επερχόμενων πειρασμών, διότι αδελφός υπαδελφού βασταζόμενος ως πόλης οχυρά εστίν. Άγιοι αρχιερείς, αγαπητοί αδελφοί, ο μικρός Ιωάννης από τον Βόλο, ο ασκητής και οικιστής των σπηλαίων και καλυβίων του Άθο, ο μετέπειτα γέροντας και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους και ακολούθως γεωργός εις τον αμπελώνα αυτής της μεγάλης και ευγενούς χώρας των ΗΠΑ και κτήτορ γενόμενος της Ιεράς Ταύτης Μονής του Μεγάλου Αντωνίου και εταίρων πολλών μονών εις τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά, ομοιάζει ως να άπλωσε και εξεδίπλωσε την ορθόδοξη πνευματικότητα σε όλη τη γη. Και έτσι τα αθωνικά καλυβάκια κατέκτησαν την οικουμένη, προσφέροντας το ανεξίτηλον φως του Χριστού,
οφαίνει πάντα άνθρωπον. Αγαπητοί μου, έπεσε γίγας ανέστη παράκλητος. Προσμονή λοιπόν τη συναντήσεως εις την ανέσπερον δόξαν της αιωνίου βασιλείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίον τόσον πολύ αγάπησε ο αείμνηστος γέροντας, παραστήσασε αυτόν θυσίαν ζώσαν της αγάπης του ποθητού νυμφίου Χριστού, να είναι παραμυθία και συναντήληψης όλων μας. Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη, αλυσμόνιστε, πολυσέβαστε και πολυαγαπημένε μας Πατέρα και Γέροντα. Καλή αντάμωση.